Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Τίτο Περονέτη. Big return! Ναι, επιτέλους γύρισα πάλι στο παλιό το χώρο, εκεί που τραβούσαμε τα βιντεάκια από την αρχή, κάπου εκεί ήταν στον τοίχο. Τώρα όπως έχετε δει στα story, όσοι με παρακολουθούν στο Instagram, έχουμε μεταφέρει το κατάστημα Λιανικής λίγο πιο κάτω, απέναντι από το Flow. Οπότε αυτός εδώ ο χώρος θα είναι για τα βιντεάκια και το εργαστήρι μου. Πάμε να βάλουμε τα κάρβουνα, πριν συνεχίσουμε. Λες να μην έχω τσιμπίδα. Δεν έχει τσιμπίδα. Λες. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει με πεταμένο. Μα έχει και φράγκα γαλλικά. Αυτή τη στιγμή παρεπιπτόντως σύσα μέσα ένας ναργιλές που κάνει 1.400 ευρώ και μέσα στο πάκαντζι έχει αυτή εδώ τσιμπίδα. Φλέιν. Τι είναι, από χρυσό? Δεν είναι. Και να ήταν τζάμπο ο χρυσός με το σχέδιο που έχουν κάνει. Ναι, αλλά αν δεν είχες την πίδα, τουλάχιστον τώρα έχεις αυτή. Ναι, ναι. Αν και είχα ρε την πίδα. Πού είναι την πίδα. Α, νάτι. Νομίζω όπως βλέπετε στην οθόνη, σήμερα το θέμα θα είναι Dark Side. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. Αυτό πώς λέγεται? Ας το πούμε σουπλά. Αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι για να στεγνώνεις τα πύληνα μετά που τα πλένεις. Ναι, και αυτό είναι Magnetic Board. Ας ξεκινήσουμε με τα αξεσουάρ. Διαμαντάκι. Αυτό. Ναι. Σου άρεσε? Ωραία. Πρακτικό. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι, εδώ έχει μαγνήτη, να σου το δείξω. Και εδώ είναι ετοιμάσεις της γεύσης. Αυτό είναι πιρουνάκι μαζί με pocket. Καλή περίπτωση, απλά αυτό είναι πολύ μαλακό, θα σπάσει κάποια στιγμή τη χρήση. Πύληνο Dark Side. Από πολύ συμπαγές υλικό. Το έχουν πετάξει κάτω κιόλας, έτσι δεν παθαίνει τίποτα, λες και είναι πέτρα. Βρήκα στόμιο, βέβαια το παλιό, τώρα έχουν βγάλει καινούριο σαν σφυρίχτρα. Καλύτερο το παλιό. Σου αρέσει περισσότερο το παλιό? Ναι. Ναι. Αυτό, Τζόνι, θυμάσαι τι είναι? Το ταμείο μας ήταν για πολλά χρόνια εδώ. Είναι Dark Side. Και εδώ γράφει Τσόρνι Ρούσκι, που σημαίνει μαύρος Ρώσος. Τσίγκινο που... είναι ή γυάλινο? Τσίγκινο. Έφερα και δύο γεύσεις, Green Bean και Generis Raspberry. Το ένα του 20 και το άλλο του 21, παλιάς σοδειάς. Και έχουμε το καινούριο ναργιλέ, το intro, και έχουμε και το Orion. Σωστά το είπα? Ναι. Orion. Με ποιο θα ξεκινήσουμε, Γιώργο? Θα ξεκινήσουμε με το Orion, τα παλιά, και θα πάμε στα fresh. Για να κάτσουν να το δουν όλο το βίντεο. Okay. Πριν προχωρήσουμε στο unboxing, να πω δύο λόγια για το
είναι η Dark Side. Είναι από τις πρώτες εταιρείες στη Ρωσία που ξεκίνησε με το μαύρο καπνό. Μία μικρή ιστορία, ξεκίνησε η συνεργασία της με την Dubago, μία αλβετική εταιρεία καπνού. Είχαν στην αρχή την Digastro, που είναι φάση μιξτού βουλκάνα που ήταν χώρια, υγροχώρια καπνός. Είχαμε το D-Mini, που ήταν στην ουσία 15 γραμμάρια πουλούσαν, ήταν σαν booster, είχε πιο πολύ έντονη γεύση. Δεν έτυχε να το δοκιμάσω. Και έπειτα έγινε Dark Side. Η Dark Side, όπως θα δείτε, έχει κάνει σε φάση... πώς λέγεται η ταινία? Star Wars, ναι. Από τις πιο δυνατές στο κομμάτι του marketing. Δηλαδή μέχρι και εδώ που είναι κενό, όπως βλέπετε, για να φαίνεται ο καπνός, ενώ είναι κλειστή συσκευασία. Πλέον η Dark Side είναι και κάνει και εξαγωγές. Είναι στην Ισπανία, είναι στην Γερμανία, μπήκε Τσεχία. Νομίζω κάνει και την προετοιμασία να μπει και του Ντουμπάι, όπως έχουν κάνει και όλες οι ρώσικες εταιρείες. Για κάθε εταιρεία, για κάθε χώρα βασικά, η Dark Side στείνει τμήμα marketing στη Μόσχα για τη συγκεκριμένη χώρα. Και είναι η μόνη εταιρεία που έχει γκατζετάκια, όμως πολύ έξυπνα και πολύ όμορφα. Δηλαδή, όλα παραγωγή Κίνα, όμως όλα είναι ποιοτικά. Αυτό είναι το box, που στέλνουν στους bloggers. Εδώ στην ουσία το βγάζεις στο αυτοκόλλητο, το κολλάς έτσι, κλείνεις και είναι... Τέλειο. Έχω και ένα για την βροχή. Δεν το φέρω αυτό μαζί μου. Αυτό μου το έχουν δώσει στη Hookah Battle. Top εταιρεία στο κομμάτι marketing, δηλαδή είναι η πιο σοβαρή και γενικά είναι πολύ δύσκολο. Αναλαμβάνει αυτή στην ουσία το marketing και την τρόπο λειτουργία σε κάθε χώρα που μπαίνει. Δεν μπορείς να κλείσεις απλά μια συμφωνία, να πάρεις εισαγωγή και να συνεργαστείς. Πάμε να δούμε το όριο. Παιδιά, μέσα είναι έτσι. Έχουν το πιατάκι. Το στεμ. Το ματσούκι. Πλαστικό. Που έχει δικιά της φλάντζα και βάζουν δύο. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια φλάντζα. Και εδώ έχουν δύο φλάντζες, η μία που ταιριάζει στο ναργιλέ, και έχουν βάλει και μία κανονική, μία μικρή, όπως είναι. Εγώ θα δοκιμάσω το καινούργιο. Θα δω πώς θα κουμπώσει. Ωραία. Έχουμε αφήσει μία φλάντζα. Μία γυάλα θα χρειαστούμε. Εγώ θα ήθελα να το ξαναλογίσω, να το δω λίγο. Αν γίνεται βέβαια. Μονοκόμματος, χάλι μαμούν. Έτσι φαίνεται.
Εντάξει, ο κονέκτορας βγαίνει, είναι μαγνητικός. Η εξαίρεσή του έχει μεταλλική μπύλα και είναι αλουμίνιο. Το αλουμίνιο δεν μου αρέσει. Έχω δει αλουμίνιο μέσα στο νερό να οξυδώνεται πολύ. Να δούμε. Ναι, παιδιά, μονοκόμματος, σχετικά μικρή διάμετρος, δηλαδή αυτό που είπε ο Τζίο, Χαλίλ Μαμούν. Να δούμε, πετύχαμε το νερό. Just, λίγο παραπάνω ήθελα. Αυτό που έχουν κάνει ραβδόσεις και εδώ και μέσα στη φλάντζα. Λεπτομέρεια όμως, η λεπτομέρεια αυτή είναι ματ, δηλαδή δεν έχει τύχει με την πολλή χρήση κάποιων αργυλάδων να βγαίνει η φλάντζα και να την ξαναβάζεις. Φίλοι και Γιάννης, εδώ καπνίσουμε ράσμπερι. Δεν έχουμε δει καλούντε από το Dark Side. Όσο ανάβει αυτό, να κάνουμε unboxing το άλλο. Αυτό είναι, παιδιά, μην είναι αργυλές. Και εδώ ξεκινάμε. Και εδώ ξεκινάμε με πιατάκι. Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι, εδώ έχουμε το stem. Ματσούκι δυνατό. Έτσι και στο χέρι, πιάσιμο. Μετά έχουμε έτσι μια γυάλα δικιά της, top stem, και εδώ λάστιχο. Ας το ξεβιδώσω. Αυτό ξεβιδώνεται. Έχει αυτό το κομμάτι. Μέχρι έτσι πως φαίνεται θα μπορούσε να γίνει και μολάσια κάτσερ αυτό. Όμως δεν είναι. Είναι το... Τέσσερα είναι, όχι, τα βρήκα και τα τρία. Αυτό το, η καρδιά παιδιά είναι περίεργη η καρδιά, πρώτη φορά το βλέπω. Έχει δύο αυτάκια εδώ που μπαίνει έτσι και κουμπώνει μισή. Αυτό είναι όχι, και αυτό ξεβιδώνει. Οπότε έχει μεταλλικό τέτοιο στη μέση, γύρω-γύρω είναι πλαστικό. Το πλαστικό μου φαίνεται από αυτά που άμα το πέσει κάτω μπορεί να σπάσει, δηλαδή σκληρό πλαστικό. Ξεπιστρέψουμε τη γύρι. Όχι, τώρα αυτό. Αυτό δεν γινόταν, ρε. Πήγε χτύπησε το πόδι της κάμερας. Να θέλω να το ξανακάνω. Οπότε οι μπύλες μπαίνουν σε αυτές εδώ τρεις συσοχές. Και αυτό είναι φάση μαντέμι.
που μπουν εδώ για να μην φεύγουν οι μπύλες. Κλείνουμε αυτό, κλείνουμε αυτό. Και αυτό με για η βίδα είναι εδώ πάνω. Και που την μπαίνει όλο μέσα. Ωραίο κομμάτι, παιδιά, μου αρέσει πολύ. Πάνε. Θα δοκιμάσουμε και αυτό με αργυλά. Μισού. Και εδώ έχουμε πλαστικό. Αυτό είναι σαν τη Αλφα Χούκα. Πλαστικό και μέσα έχει μαγνήτη. Έχω βάλει λίγο παραπάνω νερό, όμως θα δω πώς θα δουλέψει. Δεν θα το αδειάσω. Και έχουμε και το μολάσα κάτσα. Που παλιά βγάζει βιδωτό, έτσι. Και αυτό, παιδιά, έχει σιλικόνη. Που είναι σιλικόνη εδώ. Στην ουσία μολάσα κάτσα τι γίνεται. Το υγρό που στάζει δεν πέφτει μέσα στην γυάλα. Κάτω στο στέμ και πάει γύρω γύρω και έχει χώρο που μαζεύει την μολάσα. Με αυτόν τον τρόπο μείνει καθαρό το νερό και χωρίς φλάντζα, επειδή είναι τέτοιο, κουμπώνει εδώ. Να, όπως παρεπτούδος ζεστάθηκε και βλέπουμε εδώ ήδη αρχίζει και πέφτει η μολάσα. Μαλά, τι γεύση είναι αυτή, γευσάρα. Ξέχασα να σας πω, επειδή η Dark Side στη Ρωσία δημιουργεί διάφορα concept, camping, Dark Side Campus, μαζεύει όλους τους bloggers της Ρωσίας και πάνε για τρίμερο, τετραήμερο στην φύση. Τους παρέχει από, πώς λέγονται, θερμό, μέχρι και σκηνή, όλα είναι Dark Side. Ρούχα, τα πάντα, δηλαδή όλη φορά είναι Dark Side. Έχουν πάρει αυτό το αμάξι το οποίο πάει παντού. Πώς λέγεται, θυμάσαι, Γιάννη? Supra. Όχι το Supra. Α, έχουν επιδύσει και σε drift, είναι αυτό. Σε αγώνες αυτοκινήτου, όμως έχουν πάρει και ένα άλλο αμάξι το οποίο είναι πανάκριβο, το οποίο πάει μέσα στο δάσος παντού. Δηλαδή και σε νερά μέσα μπαίνει και σε τέτοιο. Και κάνανε ένα τέτοιο tour με και βιντεάκια. Τι άλλο έχουν κάνει? After Dark τώρα στο Krasnodar έχει πριν καμιά εβδομάδα και εκεί έχουν καλέσει όλους blogger, όλοι όσοι είναι στο κουμί του Ναργίλα και κάνουνε. Όπως καταλάβατε, είναι από τις εταιρείες που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ προσεγμένοι και έρχονται πάρα πολύ επαγγελματικά στο κομμάτι αυτό και στηρίζουν και το community. Ράι, θα δοκιμάσετε. Και ωραία, ξέρω, συγκίνησαν αστέρι. Εντάξει, αυτό το έχει και η Matt Peer. Χαλίλ Μαμούν, πραγματικά, δηλαδή το κόνσεπτ όλο, δηλαδή κρατήσανε την κλασική απλά σε πιο μοντέρνα εμφάνιση. Δηλαδή όποιος γουστάρει Χαλίλ Μαμούν. Εδώ σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε, πέρα από αυτόν εδώ τον Αργύλε που έχει γίνει sold out πριν έρθει στο pre-sale,
Έχουμε σε τρία διαφορετικά χρώματα σε Hookah Joy Dark Side Orion, Molasa Catcher και έχουμε και το... Αυτό πώς λέγεται ρε παιδιά? Πάνω, αυτό το λάστιχο και το board. Workboard. Φεύγοντας μπορείς να την πάρεις η γεύση. Κερνάει το κατάστημα. Κερνάει. Τι πεις, νερό? Ναι. Με καλό whisky. Ακόμα δεν έχω φτιάξει το μπαρ. Εδώ έχω φέρει τη συλλογή. Σιγά σιγά θα τα δείξουμε. Ακόμα δεν είμαι έτοιμος. Πολύ ωραία. Η γεύση, δύο ναργιλές. Και δάβη. Ναι, ωραίο, ύψος έχει... Τώρα δεν ξέρω, εμένα δεν με χάλα που αφαιρεί το πιατάκι έτσι. Για το σπίτι λίγο θα με χαλούσε γιατί θα πρέπει να το πλύνω στο μπάνιο. Εκτός και αν έχεις ψηλή βρύση. Όχι, αφού σπάει σε κομμάτι. Κομμάτι. Δεν σπάει. Δεν σπάει. Όχι, χάλι μαμούν είπαμε. Και πάμε να... Θέλουμε φλάτζι. Ναι. Ας το αγάπη. Πιο βαριά τζούρα ακούγεται αυτή, ε. Ναι. Είναι λίγο διαφορετική. Βέβαια εδώ μπορεί να παίζει η στάθμη του νερού και είναι πιο χαμηλό, εδώ είναι πιο ψηλή. Ποιο θα παίρνεις από τους δύο? Το μεγάλο. Το μεγάλο, ναι. Προλάβετε τώρα που υπάρχει σε στόκ. Εγώ εντάξει, δεν μπορώ να πω εδώ, ξέρετε, η αδυναμία μου πάντα είναι σε μη ναργιλέδες. Παιδιά, μπορείτε να καπνίσετε και τους δύο ναργιλέδες στο flow. Θα τα πάμε εκεί, μετά το βιντεάκι. Όπως και πολλούς για άλλους ναργιλέδες, έτσι έχουμε τεράστια ποικιλία σε ναργιλέδες στο flow. Αυτά τα ολίγα για την Dark Side. Ευχαριστούμε που... Τραβάμε 40 λεπτά. 40 λεπτά. Σίγουρα ένα 30 λεπτά θα βγει, ε. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και μην ξεχνάτε like, subscribe, follow και το Περονέτη. Και Hookah Joy. Και Hookah Joy. Και flow. Όλα. Τα λέμε στο επόμενο.